Και μάλιστα κάθε μήνα που περνάει το διευρύνει κι άλλο. Δηλαδή ήρθε ο Πρωθυπουργό πριν από 2-3 εβδομάδε στην Βουλή, όπου τα πράγματα του τουρισμού είχαν ξεπεράσει κάθε όριο. Εκεί τι ανακοίνωσε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό μπορούν να βγουν σε αναστολή. Δηλαδή ξανά επιδότησε τι αμοιβέ. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στην πραγματικότητα μια επιχείρηση που θέλει να λειτουργήσει, που θέλει να κρατήσει τον εργαζόμενό τη, δεν έχει μια βοήθεια. Δηλαδή μια επιχείρηση που θέλει να έχει τον εργαζόμενό τη και θέλει να τον απασχολήσει, αυτή τη στιγμή δεν έχει βοήθεια. Δηλαδή είναι σαν, νομίζω ότι είπε καλά ένα από εσά, ότι σήμερα είναι αντικείμενο το να απασχολήσει έναν εργαζόμενο. Δεν είναι θετικό. Δεν σου αναγνωρίζει από κάποιου με όρου βοήθεια. Τώρα. Τι πρέπει να γίνει. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα, δεν ξέρω πόσο μπορέσατε να το ακούσετε, γιατί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν μια πολύ έτσι μονόπλευρη ενημέρωση. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα πιστοποιημένο, το οποίο από αυτά που ακούω ανταποκρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις σας και στις ανάγκες σας. Δηλαδή, τι λέμε. Και είναι πιστοποιημένο για αυτή την αξία. Δηλαδή, δεν είναι επειδή είμαστε αντιπολίτες, είναι εύκολο να λέμε λόγια. Είναι μετρημένο, βγαίνει με τα δημόσια οικονομικά και νομίζω ότι θα αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα. Εμείς τι λέμε για τις επιχειρήσεις. Μη επιστρέφει ενίσχυση, επιδότηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να κάνεις δανεισμό στις επιχειρήσεις, πόσο μάλλον δανεισμό με τα τραπεζικά κριτήρια που θα βαρύνει το χρέος τους. Επιδότηση στις επιχειρήσεις, μη επιστρέφει ενίσχυση συνολικού ύψους 3 δις, το λέμε από την πρώτη μέρα. Με απλό κριτήριο του πόσου εργαζόμενου απασχολεί κάθε επιχείρηση, απλό καθαρό γρήγορο κριτήριο, 2.000 ευρώ ένα εργαζόμενο να πάρει. Η επιχείρηση είναι επιδότηση για να έχει ένα κεφάλαιο κίνησης. Ένα κεφάλαιο κίνησης. Φορολογικά. Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 6%. Αυτό επίσης είναι μετρημένο κατατεθειμένο στις προτάσεις μας. Και η μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 50% από το 100% στο 50% σε μόνιμη βάση. Δεύτερο, για τα εργασιακά. Ουσιαστικά είναι αυτό που προτείνεται. Η επιδότηση της εργασίας. Δηλαδή, για τις επιχειρήσεις της εστίασης, του τουρισμού και των μεταφορών, το κράτος καλύπτει το 100% των ασφαλιστικών βαρών, απαλλάσσει δηλαδή τον εργοδότη από αυτό το μεγάλο βάρος που λέγεται το ασφαλιστικό, και το 60% του μισθού του εργαζομένου. Και ο εργοδότης πληρώνει ουσιαστικά μόνο 40% μισθού. Το κρατάει τον εργαζόμενο, τον απασχολεί, τον κρατάει σε μια στιγμή σχέση εργασίας και αναφύγεται από ένα πολύ μεγάλο βάρος. Και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν είναι τουρισμού μεταφορών εστίασης, προτείνουμε οριζόντια το κράτος να καλύπτει 60% ασφαλιστικών εισφορών και μισθού. Και μπορεί να καλύπτει το άλλο 40%. Είναι μια πολύ μεγάλη ελάφρυνση, που είναι μια ελάφρυνση από την οποία βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Δηλαδή, ο εργαζόμενος κρατάει τη θέση που έχει το μισθό του, ο εργοδότης ελαφρύνεται πάρα πολύ επειδή θέλει το ασφαλιστικό βάρος, το ασφαλιστικό κόστος, όπως θέλετε, πείτε το. Και ένα μέρος του μισθού, το κράτος βγαίνει κερδισμένο και διαβάει, κινείται, μπαίνουν και έσω πια. Υπάρχει κατανάλωση, νομίζω ότι αυτό όλοι το καταλαβαίνετε, ότι όταν δεν έχεις εργαζόμενους, όταν δεν έχεις οικογένειες που να έχουν εισόδημα, τι κατανάλωση έχεις και ποια επιχείρηση να στηριχθεί. Ένα μέτρο μπορεί να γίνει, είναι προστολογημένο ή υλοποιήσιμο. Και έχει τη λογική ακριβώς αυτή που λέτε, δηλαδή τη επιδότηση τη εργασία. Και επειδή υπάρχουν πέρα από όλα αυτά που συζητάμε, νομίζω κάποιο επίση το είπε. Αυτή τη στιγμή οι οικογένειες έχουν πρόβλημα από τον τουρισμό. Δεν είχαν πριν πρόβλημα από τον τουρισμό. Δεν ήταν οι φτωχοί ή των κατώτερων εισοδηματικών κλιμακίων κτλ. Είναι οι οικογένειες που τώρα έχουν πρόβλημα από τον τουρισμό λόγω του κοροϊού. Δηλαδή, μπορεί να ήταν μια οικογένεια εντελώς ελεύθερη επαγγελματία μια οικονομική επιχείρηση που τα πήγαινε καλά. Και ξαφνικά σταματάει να έχει οποιοδήποτε εισόδημα. Δηλαδή, δεν είναι ότι από τα 100 πήγε στα 50, από τα 100 πήγε στο 0. Για αυτούς λοιπόν προτείνουμε την υπάρξη και έχει γίνει ήδη, ξεκινάει ήδη να εφαρμόζεται στην Ιταλία αυτό το μέτρο, το εισόδημα έκτακτη τη ανάγκη. Δηλαδή στη βάση του νοικοκυριακού, πόσα μέλη έχει, πόσα παιδιά έχει, για ένα χρονικό διάστημα να λαμβάνει ένα εισόδημα για να μπορεί να αντιπεξέλθει τι βιοποριστικέ σου ανάγκε. Αυτό το καλύπτει και ελεύθερου επαγγελματίε και του απασχολούμενου. Ένα σύνολο δηλαδή οικογενειών, εμεί το έχουμε υπολογίσει σχεδόν για 3,5 εκατομμύρια ανθρώπου. Ένα σύνολο. Άρα καταλαβαίνετε, δεν μιλάω για κάτι, μιλάω για μεσαία τάξη. Ένα σύνολο το οποίο είναι αυτή τη στιγμή με πολιτιστικά προβλήματα. Αν αυτοί οι άνθρωποι καταρρεύσουν, είναι μια αλυσίδα. Δεν μπορούμε να καταναλώσουμε, καταραίει η επιχείρηση, κλείνουμε. Η επιχείρηση βάζει λόγια και προχωράει μια αλυσίδα που μα φέρνει σε μια ύφεση από την οποία δεν μπορούμε να βγούμε γρήγορα. Το πρόβλημα τη Ελλάδα είναι ότι είναι μια οικονομία η οποία έχει δύο
ευαλωτότητας, ας πω έτσι. Η μία ευαλωτότητα είναι ότι βασίζεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν είναι, δεν έχουν περιθώρια ελιγμών. Δηλαδή, όπως στη Γερμανία, αν δεν πάει καλά μια χρονιά, μια επιχείρηση μειώνει την παραγωγικότητά της και την επόμενη χρονιά πάει καλύτερα. Εδώ, αν πάνε τόσο άσχημα τα πράγματα, έχουν γίνει το γαλουκέτα. Και αν αρχίσουν τα γαλουκέτα, δεν γυρνάει γρήγορα αυτό. Και είναι κρίμα οι επιχειρήσεις που άντεξαν σε μια δεκαετή βαθιά οικονομική κρίση να κινδυνεύουν τώρα να κλείσουν από μια κρίση που θα έπρεπε να είναι επιφανειακή. Γιατί αυτή η κρίση δεν είναι οικονομική κρίση χρηματοπιστωτική, είναι μια επιφανειακή κρίση λογοδοσίου. Άρα, το ένα μας πρόβλημα ως οικονομία είναι ότι είμαστε βασισμένοι στις μικρές επιχειρήσεις και το δε, η δεύτερη παροχή μας είναι ότι είμαστε βασισμένοι πολύ στον τουρισμό. Βλέπετε πως ένα τράνταγμα στον τουρισμό μας φέρει μας δημιουργεί τεράστια οικονομικά προβλήματα. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση για το παραγωγικό μοντέλο πάντως. Δηλαδή, δεν γίνεται η χώρα να είναι στηριγμένη η οικονομία της 80% και 90% στον τουρισμό. Όχι τώρα, αυτή την είναι η ώρα, πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Και συνεχίζω για να ολοκληρώσω τι προτείνουμε εμείς. Είπα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, για το τι πρέπει να γίνει στην εργασία, για το εισόδημα έκτα τις ανάγκες και για τα φορολογικά. Και ένας τελευταίος πυλώνας, για τον τουρισμό. Εσείς ξέρετε καλύτερα ότι υπάρχει ένα τεράστιο διοικητικό πάθρο στον τουρισμό. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα φορολογικά προβλήματα, υπάρχει ένα διοικητικό πάθρο. Οι προδιαγραφές που αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Δηλαδή, την μια μέρα κάνουμε πρωτόκολλα που δεν υπάρχουν, την άλλη που πρέπει τα μικρά καταλήμματα να φτιάχνουν δωμάτια καραντίνα, την άλλη που δεν ξέρει από μια είσοδο τη χώρα αν την πρέπει να διαφύξει ή όχι. Πράγματα δηλαδή που δείχνουν και μια οργάνωση, άσχετα με διοικητικό χάο από το λόγο. Αυτή τη στιγμή όμω πιστεύω ότι χρειάζεται και μια τόνωση, έστω τεχνητή ας πούμε, από το κράτο, τόνωση τη καπανάρωση του τουριστικού προϊόντο. Τι εννοώ, ένα πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού. Γενναίο πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού. Μην το περιμένουμε με τον κοινωνικό τουρισμό. Ο κοινωνικό τουρισμό είναι κάτι άλλο. Υπάρχει στη χώρα μα πολλά χρόνια, τον κάνει ο ΆΕ, δεν είναι ευάλωτε κοινωνικά ομάδε να συνεχίσει να υπάρχει ένα κοινωνικό πρόγραμμα για να βοηθήσει ανθρώπου που δεν μπορούν να πάρουν διακοπές. Αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια τόνωση της κατανάλωσης του τουριστικού προϊόντος, ειδικά για φέτος. Εμείς προτείνουμε ένα πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού. Θα μπορούν να πάνε διακοπές περίπου 4 εκατομμύρια πολίτες, καταλαβαίνετε δηλαδή για την κίνηση μιλάμε, που να καλύψει το κράτος ένα μέρος των εξόδων στα ξενοδοχεία και μεταφορικά. Και μεταφορικά για να μπορούν να πάνε και σε προορισμού που είναι πιο μακρινοί, όχι μόνο στα μισά και γύρω από την Αθήνα, και τα μεταφορικά για μέρες που να ξεπερνούν τις 5 μέρες. Δηλαδή να μπορεί να καθίσει ο άνθρωπος στο νησί, να καταναλώσει και από τις γύρω-γύρω επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τον τουρισμό, και να δώσουν μια όθηση ώστε να στηριχθεί φέτος ο τουρισμός με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή με μια παρέμβαση και του κράτους για εσωτερικό τουρισμό από τους Έλληνες πολίτες. Αυτό το κάνουν πάρα πολλές χώρες. Δηλαδή, πάρα πολλές χώρες έχουν κοιτάξει προς το εσωτερικό τους. Δεν κοιτάνε προς τα έξω για φέτος, πώς θα φέρουν τον τουρίστα από το εσωτερικό. Κοιτάνε προς τα μέσα. Πώς για τη Γερμανία με καμπάνια, επισκεφτείτε τις ομορφιές της Γερμανίας, οι Γερμανοί πολίτες. Δηλαδή, πώς φέτος θα κινητοποιήσεις τους ντόπιους, τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες, να κάνουν τουρισμό στη χώρα σου για να μπορέσει να δώσει μια όθηση και στις επιχειρήσεις αυτές και στις περιοχές που εξαρτώνται πλήρως στον τουρισμό. Όλα αυτά που σας είπα τα έχουμε κοστολογήσει. Νομίζω ότι ακουμπούν πολύ στις ανάγκες που περιγράψατε και ότι αν κανείς τα σκεφτεί και συνδυαστικά, δηλαδή ότι είναι μια επιχείρηση η οποία θα έπαιρνε την ενίσχυσή της, την επιδότησή της, θα διευκολύνονταν με τους εργαζόμενους της γιατί θα καλυπτόταν το εργοδοτικό κόστος και το ασφαλιστικό κόστος. Θα είχε και μία μείωση στο ΦΠΑ αν ήταν μεγάλη, αν είναι επιχείρηση εστίασης. Αν τα σκεφτεί συνδυαστικά, δηλαδή μπορούν πραγματικά να κρατήσουν όρθια την οικονομία. Αυτό όλο το πακέτο το έχουμε προστολίσει στα 13 βήματα σε απαντήσει. Αυτή τη στιγμή οι δυνατότητες που έχει η χώρα για να ξοδέψει άμεσα από τα ταμιακά διαθέσιμα, μήνυμος χρήση, αξιοποίηση κλπ. Ξεπερνούν τα 24 της. Άρα βλέπετε ότι το δημοσιονομικό περιθώριο υπάρχει. Σας έκανα μια παρουσίαση μιας πρότασης η οποία θα χρησιμοποιήσει τα μισά. Αφήνει δηλαδή και μια μεγάλη ασφάλεια. Με δεδομένο ότι από ό,τι θέλετε το 2021 θα ξεκινήσει το μεγάλο πρόγραμμα των Ταμείων Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή έχουμε μια ασφάλεια για το 2021 και μετά. Αυτή τη στιγμή το 20 μπορεί να γίνει μια τέτοια παρέμβαση που κάτω να βοηθήσει σε αυτούς τους
τομείς που συζητάμε. Γι' αυτό λέω εξ αρχής ότι κατά την άποψή μου το γεγονός ότι δεν κάνει τέτοια μέτρα η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι πολιτική της απόφαση. Και δεν βλέπω εγώ άλλους αντικειμενικούς παράγοντες που να την περιορίζουν. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές αυτά που και εμείς καταθέτουμε ως προτάσεις και πιέζουμε. Έχω καταγράψει και τα επιμέρους ζητήματα. Εμείς, ξέρετε, ως αξιωματική αντιπολίτευση, τα εργαλεία από την Βουλή, οι ερωτήσεις που κάνουμε, οι επίκαιρες ερωτήσεις, οι τροπολογίες, οι παρεμβάσεις που κάνουμε. Είναι και η επικοινωνία όμως, γιατί ξέρετε πολλές φορές η κυβέρνηση πιέζεται πιο πολύ όταν ένα θέμα παίρνει διαστάσεις επικοινωνιακές και λιγότερο όταν είναι μέσα στη Βουλή. Άρα και με τις ανακοινώσεις που αντιστοιχούν τις πιέσεις που πρέπει, έχω σημειώσει και τα ειδικά λοιπόν ζητήματα. Νομίζω πως σωστά λέτε ότι απαιτούνται για νέες αποφάσεις. Εγώ αυτό που ήθελα να σας δείξω σήμερα είναι ότι υπάρχει δυνατότητα και για έναν άλλο δρόμο. Δηλαδή υπάρχει και ένα άλλο σχέδιο που θα μπορούσε σήμερα να υλοποιείται. Και δεν υλοποιείται κατά τη γνώμη μου συνειδητά. Τώρα ελπίζω είτε η κυβέρνηση γρήγορα να καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει η γραμμή, είτε ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει με αυτό το πλαίσιο. Αυτό όμως ξέρετε στα ζητήματα δημοκρατίας που θα δούμε προς τα εξή. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.